Και πάμε στο γλυκάκι της ημέρας μας. Θα φτιάξουμε κέικ με μαυροδάφνη και γκανά σοκολάτα. Σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά τόσο εύκολο και τόσο γευστικό και τόσο εορταστικό που δεν θα το πιστεύετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ με μαυροδάφνη θα χρειαστούμε: για το κέικ 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, 100 γραμμάρια μαυροδάφνη, 1 αυγό μεσαίο, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder και 1 πρέζα αλάτι. Για την γκανάς, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert 65%, 50 γραμμάρια μαυροδάφνη και 50 γραμμάρια βούτυρο. Για το σερβίρισμα, χριστουγεννιάτικα ζαχαρωτά και βρόσιμη χρυσόσκονη. Λοιπόν, δεν θα σας κάνω τη ζωή δύσκολη, θα την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται. Γι' αυτό το λόγο, όλη τη διαδικασία θα την κάνω σε ένα μπολάκι. Πώς φαίνεται? Ενδιαφέρον. Σωστά. Λοιπόν, έχω ένα μπολ και θα ρίξω όλα τα υγρά μου μέσα στο μπολ. Θα ρίξω το ηλιέλαιο. Στην περίπτωση που θέλετε να βάλετε βουτυράκι λιωμένο, μπορείτε να βάλετε και βούτυρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνουμε ένα κέικ με μαυροδάφνη, οπότε θα ρίξω μέσα. Μαυροδάφνη. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να κάνουμε κέικ με μαυροδάφνη και θέλουμε να το κάνουμε απλό και να μην έχει γεύση μαυροδάφνης, μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά αντί για μαυροδάφνη, βάζουμε γάλα. Θα βάλω ένα αυγό. Τη ζάχαρη, τα αρωματικά μου, γαρίφαλο, κανέλα, βανίλια, γιατί μαζί με τη μαυροδάφνη πάνε υπέροχα όλα αυτά, και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Εδώ. Σκεφτείτε τώρα αρώματα εδώ μέσα, πορτοκάλι, κανέλα, γαρίφαλο, μαυροδάφνη. Άντε γεια, το κέικ από μόνο του μιλάει, τα λέει όλα. Λοιπόν, τώρα θα ανακατέψω όλα τα υλικά αυτά καλά. Το λατρεύω αυτό το κέικ, αλήθεια. Γενικά όλα τα κέικ με κόκκινο κρασί τα λατρεύω. Το κόκκινο κρασί όταν το κάνεις κέικ, κάνει κάτι ιδιαίτερο, κάτι φανταστικό. Ακόμα και σαν κέικ μπορείς να το σερβίρεις με λίγο blue cheese, λίγο τυράκι και όντως να το βγάλεις σαν ορεκτικό. Γιατί έχει το κόκκινο κρασί μέσα που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Λοιπόν, έχω το bacon μαζί με το αλεύρι, θα τα ανακατέψω μαζί. Εδώ. Φροντίστε το bacon να ανακατευτεί πολύ καλά με το αλεύρι. Και ρίχνουμε μέσα στα υγρά μας. Σαν διαδικασία, πώς μας φάνηκε? Εύκολη. Δεν παίζει να βρείτε πιο αστείο και πιο εύκολο κέικ. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε καλά εδώ. Θα σας φανεί λίγο το μείγμα, μη σας ανησυχήσει, είναι μια χαρά. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα, όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Και έχω μια 23ωρα φόρμα. Αυτή είναι από το e-shop μας. Επειδή είναι πάρα πολύ καλή, δεν χρειάζεται να βούτυρο αλευρώσουμε. Σε περίπτωση που η φόρμα σας είναι παλιά ή δεν είναι αντικολλητική, τότε λίγο βουτυράκι και αλευράκι θα βάλετε για να μην κολλήσει το μείγμα σας. Εγώ δεν έχω βάλει τίποτα, οπότε όπως είναι, θα ρίξω μέσα το μείγμα μου. Και βλέπετε με μία μαρίζ, παίρνουμε όλο το μείγμα. Λοιπόν, απλώνουμε καλά, εδώ. Κοιτάξτε πόσο λίγο που φαίνεται, δεν φαίνεται λίγο, Μίτσο? Μην το φοβάσαι. Τόσο πρέπει να είναι. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω περίπου 25 με 30 λεπτάκια. Εδώ. Οπότε σε 25 με 30 λεπτάκια θα είναι έτοιμο το κέικ μου. Θα το βγάλω, θα αφήσω να κρυώσει εντελώς και μετά θα ετοιμάσουμε την γκανάζ για να ρίξουμε από πάνω. Ο όρος γκανάζ περιγράφει μια σάλτσα σοκολάτας μέσα σε κάποιο γλυκό. Λέγεται ότι ανακαλύφθηκε κατά το 1920, όταν ένας φοιτητής ζαχαροπλαστικής έριξε κατά λάθος ζεστή κρέμα σε κομμάτια σοκολάτας. Τότε, ο γνωστός σεφ Georges Auguste Escoffier τον αποκάλεσε γκανάζ, που σημαίνει ηλίθιο στη γαλλική αργό. Ωστόσο, η γεύση του λάθους αυτού ήταν τόσο καλή, που έμεινε και σαν συνταγή, αλλά και σαν όρος. Το κέικ μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την γκανάζ. Η γκανάζ είναι η κλασική συνταγή που έχουμε μάθει, πλάς ότι θα προσθέσουμε μέσα και λίγο μαυροδάφνη. Και για να ισορροπήσουμε το ότι θα προσθέσουμε λίγο υγρασία, θα βάλουμε και αντίστοιχα λίγο λιπαρότητα για να ισορροπήσει το ένα με το άλλο. Το καταλαβαίνετε. Το πιάστε, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, έχω την κρέμα γάλακτος, θα τη ρίξω σε ένα κατσαρολάκι, να τη ζεστάνω εδώ. Και όση ώρα ζεσταίνεται η κρέμα γάλακτος, εμείς θα ψιλοκόψουμε την κουβερτούρα μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert 65% κακάο.
κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε δύο συσκευασίες. Μία, δύο. Εδώ. Μα κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστική. Και πάντα μα πάντα όταν χρησιμοποιούμε κουβερτούρα σε μία συνταγή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η συνταγή μας πρέπει να γίνει πιο νόστιμη από την ίδια την κουβερτούρα. Γίνεται? Γίνεται. Σε αυτή τη συνταγή, όντως, συνδυάζοντας τη μαυροδάφνη μαζί με την κουβερτούρα, παίρνουμε κάτι μοναδικό, κάτι γιορταστικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν έχουμε δοκιμάσει. Οπότε, ναι, τα καταφέραμε. Καλά, δεν λέω, φίλε Διονύση. Βέβαια. Δεν ξέρω, ακούγεται λίγο παράλογο, αλλά όντως αυτό το στοίχημα βάζω πάντα και στους μαγειρές μου. Μου φέρνουν συνταγές με κουβερτούρα και δοκιμάζω. Και μετά τους δίνω πάντα ένα κομματάκι κουβερτούρα και τους λέω, ποιο νόστιμο είναι αυτό ή η κουβερτούρα από μόνη της. Άμα είναι πιο νόστιμο το γλυκό, τότε το γλυκό αξίζει να το δώσουμε σαν συνταγή στον κόσμο. Λοιπόν, η κρέμα γάλακτος θέλει λίγο ακόμα μέχρι που να βράσει. Θα κόψω λίγο ακόμα την κουβερτούρα μου για να βοηθήσω την κρέμα γάλακτος. Όσο πιο ψηλή την κόψετε, τόσο καλύτερα για να γίνει σωστά, σωστά η γκανάζ μας. Εδώ, πώς θα βλέπεις, τα έχω ψηλοκόψει καλά, Διονύση? Τι όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει, μια χαρά έχω ψηλοκόψει. Η κρέμα γάλακτος έχει πάρει μια βράση, οπότε τη βγάζω από τη φωτιά, εδώ. Και τι θα κάνω, θα πάρω και θα ρίξω μέσα την κουβερτούρα μου. Εδώ. Εδώ. Και... εδώ. Έτσι όπως είναι, αφήνω αυτό στην άκρη. Αφήνω και αυτό στην άκρη. Ανακατεύω λίγο. Και θέλω να περιμένετε σε αυτό το σημείο πόση ώρα. Όχι, θα περιμένουμε ίσα-ίσα 10-15 δευτερόλεπτα να μαλακώσει η κουβερτούρα. Γιατί, άμα ανακατέψουμε κατευθείαν την κουβερτούρα, θα σοκαριστεί η κρέμα γάλακτος. Το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Θα πέσει πολύ γρήγορη θερμοκρασία και δεν θα γίνει λίγα η γκανάζ μας. Θα σφίξει πάρα πολύ η κουβερτούρα. Οπότε, τι κάνουμε, περιμένουμε 10-15 δευτερόλεπτα και 20 να περιμένετε, δεν πειράζει. Και μόλις περιμένουμε καλά, θα πάρω εδώ το σύρμα, ανακατεύουμε. Και κοιτάξτε εδώ. Επειδή ήμασταν υπομονετικοί και περιμέναμε, η κουβερτούρα θα μας κάνει τη χάρη και θα μας δώσει μία λία, σεξι, πεντανόστιμη, γυαλιστερή γκανάζ. Άρα τι θέλουν όλα τα πράγματα, φίλε Διονύση? Υπομονή. Υπομονή και γνώση. Πρέπει να ξέρουμε το τι κάνουμε. Τώρα, η γκανάζ μας είναι έτοιμη. Εμείς όμως, επειδή θέλουμε να δώσουμε γεύση μαυροδάφνης, σε περίπτωση που δεν βάλετε μαυροδάφνη, αυτά τα δύο τα ξεχνάτε, το βούτυρο μαζί με τη μαυροδάφνη. Αλλά σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε μαυροδάφνη ή κάποιο άλλο λικέρ, μπορούμε να θέλουμε να βάλουμε ένα λικέρ πικραμύρδαλο, παραδείγματος χάρη, που πάλι θα δούλευε μια χαρά. Τι κάναμε? Προσθέσαμε μέσα υγρασία. Σωστά. Οπότε τι έκανε η γκανάζ μας με το που προσθέσαμε υγρασία? Αραίωσε. Πολύ σωστά, Διονύση. Οπότε δεν θα σφίξει αρκετά για να κάτσει πάνω από το κέικ. Οπότε τι θα κάνουμε? Ουσιαστικά θα ισορροπήσουμε τα υγρά που ρίξαμε μέσα με λίγο βούτυράκι. Απλά μαθηματικά είναι και ζαχαροπλαστική, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το βλέπετε? Γιατί το βούτυρο, καθώς θα απαγώσει, θα κάνει, θα σφίξει. Οπότε θα σφίξει και την υγρασία που βάλαμε μέσα. Βουάλα. Δύσκολο? Όχι. Εύκολο στη σκέψη? Πολύ. Και αυτό περισσότερο το λέω γιατί μερικές φορές όταν κάνετε κάποιες συνταγές, λέτε έλα μωρέ, δεν θα βάλω αυτό. Έλα μωρέ, δεν θα βάλω εκείνο. Έλα μωρέ, δεν θα βάλω το άλλο. Και στο τέλος δεν βγαίνει συνταγή. Είναι λογικό κάποιες φορές να μην βγαίνει συνταγή, γιατί άμα τώρα δεν βάλετε βούτυρο και βάλετε μόνο τη μαυροδάφνη, θα μαλακώσει πάρα πολύ γκανάζ, δεν θα έχει το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε πάντα μα πάντα, οτιδήποτε βάζουμε στη ζαχαροπλαστική ή την μαγειρική, το βάζουμε για να αντισταθμίσει κάτι άλλο. Πάντα υπάρχουν ανταγωνιστές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Και αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε. Οπότε, τι θέλω, Διονύση? Να ακολουθούμε κατά γράμμα τις συνταγές. Εντάξει? Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνω πάνω από το κέικ μας την γκανάζ. Βουαλά. Κοίταξε εδώ τώρα τι έχει γίνει. Μιλάμε για πολύ γκανάζ. Και πολύ πρώτη γκανάζ. Φυσικά δεν θα αφήσω να πάει τίποτα χαμένο. Και τώρα, τι έχουμε πει για τη σοκολάτα τόσες φορές? Δεν θυμάσαι. Θα σου πω εγώ για να θυμηθείς. Η σοκολάτα, τα τυριά και όλα αυτά τα υπέροχα υλικά που έχουν λιπαρά μέσα, τρώγονται και έχουν την απόλυτη γεύση όταν τα τρώμε σε θερμοκρασία δωματίου. Που σημαίνει ότι
Ή έχουμε υπομονή και αφήνουμε να κρυώσει 100% το κέικ μας έξω, σε θερμοκρασία δωματίου, που θα πάρει 3-4 ώρες μέχρι που να σφίξει. Ή, άμα δεν έχουμε υπομονή, θα βάλουμε στο ψυγείο, αλλά πριν φάμε, τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου και μετά θα κόψουμε. Εγώ τι έχω κάνει, έχω ετοιμάσει ήδη ένα εδώ και το έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου. Κοιτάξτε, αυτό είναι ρευστό, αυτό δεν είναι. Σε περίπτωση που σας πειράζουν οι φουσκάλες, ο τρόπος για να τις σπάσουμε δεν είναι το δάχτυλο όπως κάνω εγώ. Ο τρόπος είναι, παίρνουμε ένα φλόγιστρο και καίμε λίγο την επιφάνεια με το φλόγιστρο και σπάνε κατευθείαν όλες οι φουσκάλες. Αλλά νομίζω δεν θα σας πειράξει και τόσο πολύ. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό στην άκρη να κρυώσει, να σφίξει. Και θα κόψω το κέικ που έχει ήδη κρυώσει εδώ πέρα. Εδώ. Πώς σου φάνηκε? Το πιάσες, τι κάναμε. Επειδή το κέικ ήταν η ποσότητα που ήταν, η γκανάζ πήγε γύρω-γύρω, σχημάτισε μία υπέροχη τούρτα σε εισαγωγικά, που όντως την κάναμε χωρίς να έχουμε καθόλου γνώσεις, έτσι. Το κάναμε πραγματικά με το τίποτα. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και αυτές οι υπέροχες πιατέλες είναι από το e-shop μας. Κοιτάξτε εδώ, χριστουγεννιάτικες ωραίες για να σερβίρετε κάτι όμορφο, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να το σερβίρουμε όμορφα. Θέλουμε μία σπάτουλα εδώ να ξεφορμάρουμε. Μην το φοβάστε, έχει από κάτω μία βάση κέικ. Κοιτάξτε εδώ, αν και βαριά. Ωχ, Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Και πόσο εύκολο ήταν να το φτιάξουμε. Δεν φαίνεται εντωμεταξύ πολύ εντυπωσιακό? Σαν να αφιερώσαμε ώρες και να είμαστε σούπερ τεχνίτες για το πώς φτιάχνουμε τούρτες. Γιατί φαίνεται σαν τούρτα. Δεκοράκια πάλι επίσης μπορείτε να βρείτε στο e-shop μας για να φτιάξετε μια ωραία χριστουγεννιάτικη τούρτα. Και θα ρίξω και βρόσιμη χρυσόσκονη. Απλά ρίξτε λίγο από πάνω, κοιτάξτε το αποτέλεσμα που παίρνουμε. Κατευθείαν με το τίποτα. Άνετα πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο και έπαιρνε αυτή την τούρτα κέικ μαυροδάφνη, τη χρυσοπλήρωνε. Και εγώ σας απέδειξα πως αυτή την τούρτα τη φτιάξαμε με το τίποτα. Υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι και 100% θα μπορείτε να κάνετε και δώρο για όλους σας τους φίλους κάτι τόσο όμορφο. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι εδώ. Οχ. Θα ρίξουμε λίγο το μαχαίρι. Έκοψα ένα με στολίδι επίτηδες για να βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι. Βέβαια εσείς μπορείτε να βάλετε σε κάθε κομμάτι στολίδι. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή όταν λέμε ένα σοκολατένιο γλυκό, εννοούμε κάτι τέτοιο. Η μαγιά ποια είναι? Ότι όταν δοκιμάζετε συνδυαστικά μαζί με τη μαυροδάφνη είναι κάτι φανταστικό. Για το κέικ με μαυροδάφνη, σε ένα μπολ βάζουμε το ηλιέλαιο, μαυροδάφνη, το αυγό, ζάχαρη, γαρίφαλο, κανέλα, βανίλια, το ξύσμα από το πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και τα βάζουμε στο μπολ με τα υγρά υλικά. Ανακατεύουμε καλά με μία μαρίζ. Μεταφέρουμε σε βουτυρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει καλά. Για την γκανάζ, βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε μέτρια φωτιά να πάρει μία βράση. Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα, τη βάζουμε στη ζεστή κρέμα γάλακτος και αφήνουμε 10 δευτερόλεπτα να μαλακώσει. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει τελείως. Προσθέτουμε μαυροδάφνη και βούτυρο και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε πάνω από το κέικ και αφήνουμε να σφίξει καλά ή στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου. Σερβίρουμε με χριστουγεννιάτικα ζαχαρωτά και βρόσιμη χρυσόσκονη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Ωλαλα. Εν τω μεταξύ, και από κάτω το κέικ που έχουμε κάνει είναι σαν σιροπιασμένο, γιατί είναι τόσο αφράτο και τόσο μαλακό. Αυτό το γλυκό δεν υπάρχει. Πρέπει να το κάνετε, να το δοκιμάσετε. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, πολύ εντυπωσιακό. Αυτά.